επεισόδια πάμε να δούμε τι γίνεται με το πετρέλαιο θέρμανσης. Πολύ ωραία. Πώς πάει άραγε εδώ? Λοιπόν, να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Λυκούργος Σαμόλης, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών του Ηρακλείου, και τα σχολιάζουμε μετά. Κύριε Σαμόλη, πού βρισκόμαστε με το πετρέλαιο θέρμανσης? Σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης μέσα στην Ηρακλείου είναι περίπου στα 82-83 λεπτά και ίσως το δούμε και στην περιφέρεια λίγο ακριβότερα, αλλά έχουμε εξηγήσει πάμε πολλές φορές για τον λόγο που πουλάνε αυτοί οι άνθρωποι στην επαρχία ακριβότερα. Υπάρχει ακριβότερη τιμολόγηση και ίσως το δούμε λίγο ακριβότερα από το κέντρο του Ηρακλείου. Το τελευταίο διάστημα, λόγω και της πολύ καλής τιμής που διατίθεται στην αγορά, υπάρχουν παραγγελίες, υπάρχουν μεγάλες παραγγελίες και υπάρχει κινητικότητα. Και ειδικότερα πριν λίγες μέρες που είχε και κρύο και άλλες καιρικές συνθήκες, είχε πολύ περισσότερα από τώρα. Αυτό το δημιουργεί και πολύ καλή τιμή. Βέβαια το τελευταίο διάστημα έχουν ξεκινήσει κάποιες αυξήσεις. Καλό είναι αυτή την περίοδο, γιατί πετρελοθέρμασης, για τον λόγο ότι μόλις ας πούμε βγήκε το εμβόλιο για το COVID-19, αυτομάτως έχουμε αυξήσεις και στο τιμή του αργού πετρελαίου. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι όσο εξομαλύνεται η κατάσταση, η τιμή βαρελιού του αργού πετρελαίου ανεβαίνει και πιθανόν θα έχουμε αυξήσεις και σε όλα τα καύσιμα, όχι μόνο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί μέχρι σήμερα, λόγω της τεράστιας μείωσης της κίνησης παγκοσμίως, το πετρέλαιο, το αργό, είχε πέσει πάρα πολύ η τιμή του. Άρα νομίζω ότι είναι μια καλή περίοδο για το καταναλωτικό κοινό να ψωνίσει πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί είχαν πάρα πολλά χρόνια να δούμε και αυτή την τιμή. Με τη βενζίνη πού βρίσκεται τώρα η τιμή, γιατί δεν κυκλοφορεί θεωρητικά πολλοί κόσμοι? Βεβαίως, τα πρατήρια είναι ήδη στο 50% πιο μειωμένη κίνηση πριν το lockdown και ίσως μέσα στην πόλη τα πρατήρια είναι και λίγο παραπάνω. Η κίνηση έχει πέσει πάρα πολύ, η τιμή της βενζίνης είναι περίπου στο 1,44 με 1,45 και εδώ υπάρχει μια μικρή αύξηση. Είναι αυτό που σας είπα, ότι έχουμε καθημερινές αυξήσεις το τελευταίο διάστημα λόγω της εξισορρόπησης με το θέμα του εμβολίου του COVID-19. Μάλιστα, ακούσαμε τον κύριο Σαμόλη και ούτε λίγο ούτε πολύ οι εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας με το εμβόλιο, με την εξισορρόπηση έτσι λίγο της κατάστασης επηρεάζουν, όπως είναι λογικό, και το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι φοβερό πάντως. Βλέπεις όλα από τον κορονοϊό. Επηρεάζονται όλα. Είτε δυσάρεστα είτε θετικά. Ναι. Δηλαδή οι θετικές ειδήσεις που αφορούν στο εμβόλιο, στην έναρξη των εμβολιασμών, στις εγκρίσεις. Σας θυμίζουμε ότι αύριο πιθανότατα θα έχουμε και την έγκριση για το εμβόλιο της Pfizer, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έτσι θα δοθεί και το πράσινο φως για την άμεση διάθεσή του στην αγορά. Όλα αυτά επηρεάζουν. Επηρεάζουν την ψυχολογία και άρα και την αγορά και όλους τους τομείς της αγοράς. Και η αγορά είναι η ψυχολογία, να το κάνεις. Μπράβο, έτσι ακριβώς.